Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα πινέλα Real Techniques, για τα οποία σας μιλάω από το πρώτο κιόλας βίντεο που είχα κάνει πριν 2 χρόνια όταν ξεκίνησα εδώ πέρα στο YouTube, και σε αυτά τα 2 χρόνια σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και τα έχετε δει σχεδόν σε όλα μου, όχι σχεδόν σε όλα μου, σε όλα τα make-up tutorial που έχω κάνει. Οπότε είπα να κάνω και ένα αναλυτικό βίντεο, μιας και έχω και κάποια καινούργια πινέλα που έχω πάρει πρόσφατα, για να σας πω αναλυτικά τη γνώμη μου για τα συγκεκριμένα πινέλα. Επίσης, το συγκεκριμένο βίντεο περιέχει και ένα διαγωνισμό για πινέλα Real Techniques, ο οποίος διαγωνισμός είναι σε συνεργασία με το Cherry Box, από όπου έχω πάρει τα τελευταία πινέλα που έχω Real Techniques, και σε συνεργασία με τη Real Techniques Greece. Οπότε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα είναι στη σελίδα μου στο Facebook. Οπότε όταν σηκωθεί αυτό το βίντεο, να πάτε στη σελίδα μου στο Facebook για να πάρετε μέρος και στο διαγωνισμό. Θα ξεκινήσω πρώτα να σας μιλάω για τα πινέλα που έχω πάρει τώρα τελευταία και δεν με έχετε ακούσει ακόμα να σας μιλάω για αυτά. Και επίσης είναι και τα πινέλα του διαγωνισμού. Οπότε ό,τι έχω πάρει εγώ τώρα τελευταία, ακριβώς αυτά θα πάρετε και εσείς, μία τυχερή από εσάς στο διαγωνισμό. Το πρώτο πινέλο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το πινέλο πούδρας, είναι το Powder Brush, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και μπορείτε να βάλετε με πολύ λίγες κινήσεις πούδρα σε όλο σας το πρόσωπο. Μια κοπέλα που έχει μεγαλύτερο πρόσωπο μπορεί ακόμα να βάλει και bronzer. Είναι πάρα πολύ απαλά, όπως όλα τα πινέλα Real Techniques, και η τρίχα που έχουν είναι συνθετική. Και εγώ σας τα προτείνω και για επαγγελματική, αλλά εννοείται και για προσωπική χρήση. Έχω πάνω από 20 και δεν με έχει απογοητεύσει κανένα από αυτά. Επόμενο είναι το πινέλο για ρούς, είναι το Blush Brush, το οποίο έχει το πιο περίεργο κόψιμο από όλα τα πινέλα Real Techniques που έχω δει, και νομίζω ότι είναι και το πιο απαλό από όλα τα πινέλα Real Techniques που έχω. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, το χρησιμοποιώ για να βάλω ρούς. Νομίζω ότι ταιριάζει στα περισσότερα σχήματα προσώπου, δηλαδή άμα ταιριάζει σε μένα που έχω πάρα πολύ στενό και μικρό πρόσωπο, σίγουρα θα ταιριάζει και σε μια κοπέλα που έχει πιο στρογγυλό ή πιο τετράγωνο πρόσωπο. Βέβαια, επειδή ακριβώς είναι έτσι κάπως tapered, δηλαδή είναι σαν μυτούλα, μπορείτε εννοείται να τα χρησιμοποιήσετε και για να βάλετε bronzer. Είναι γενικότερα αυτά τα πινέλα, είναι λίγο πώς θα σε βολέψουν και στο χέρι, άσχετα που λέει εδώ πέρα blush brush. Ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά πινέλα για να μείνεις μόνο σε μία χρήση σε αυτά. Το επόμενο πινέλο είναι το foundation brush, το οποίο είναι flat και λοξό, γιατί τα προηγούμενα δύο που σας έδειξα ήταν φουντοτά πινέλα, το συγκεκριμένο είναι flat. Εμένα δεν με βολεύει αυτό για να βάλω foundation, γιατί προτιμώ να βάζω foundation με καμπούκι πινέλα, αλλά αυτό με έχει βολέψει επειδή ακριβώς είναι σε γωνία και είναι flat. Κάνει, παιδιά, ειδικά άμα χρησιμοποιείτε κρεμώδη προϊόντα, κάνει τα τέλεια κοψίματα, δηλαδή έρχεσαι εδώ πέρα και crack. Δηλαδή, δεν βλέπετε πώς αγκαλιάζει το πρόσωπό μου. Κάνετε τα τέλεια κοψίματα και στη μύτη και στο μέτωπο παντού, και μετά με κινήσεις προς τα πάνω, γιατί δεν θέλουμε να σβήσουμε το κόψιμο προς τα κάτω. Με κινήσεις προς τα πάνω μπορείτε να το σβήσετε και με το ίδιο πινέλο. Εγώ γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Μπορεί κάποια άλλη που πάλι να τη βολέψει για το concealer ή όντως για το foundation, όπως προορίζεται το συγκεκριμένο πινέλο. Εμένα με έχει βολέψει για τις φωτοσκιάσεις με κρεμώδη προϊόντα. Το επόμενο πινέλο είναι για τις βλεφαρίδες και τα φρύδια. Από τη μία μεριά έχει βουρτσάκι και από την άλλη μεριά έχει χτενάκι. Εγώ το χρησιμοποιώ και για τα φρύδια μου, αλλά και όταν κολλάω τις βλεφαρίδες μου, επειδή βάζω καμιά φορά υπερβολικά πολύ μάσκαρα και κολλάνε. Μ' αρέσει να πηγαίνω με αυτή την μεριά που είναι το χτενάκι, που είναι μεταλλικό, και να τις ξεκολλάω και να τις ξεχωρίζω. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι ένα πάρα πολύ μικρό σετάκι, το οποίο είναι για το necessaire, είναι για να το έχουμε μέσα στην τσάντα μας. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο καινούριο σετάκι που έχει βγει από Real Techniques. Είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Είναι αυτό εδώ πέρα το μικρό, το οποίο έχει μέσα 3 πινελάκια. Το ένα είναι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό πινελάκι πούδρας, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για ρούζ, είτε για πούδρα, είτε για αν θέλετε να βάλετε bronzer, εννοώ αν θέλετε να το ανανεώσετε, γιατί είναι πάρα πολύ μικρά πινελάκια, δεν νομίζω ότι θα σας βολέψουν πάρα πολύ για να κάνετε το μακιγιά σας, αλλά είναι ιδανικά, δηλαδή δείτε πόσο μικρά είναι για να τα έχετε μέσα στην τσάντα σας και να ανανεώσετε το μακιγιά σας. Αν κουβαλάτε μαζί σας κάποια πούδρα σε compact μορφή, σίγουρα χρειάζεται ένα τέτοιο πινελάκι για να τοποθετήσετε άμα δεν σας αρέσει το πονπον. Το επόμενο πινελάκι ονομάζεται Mini Foundation Brush. Εγώ σίγουρα δεν έχω την υπομονή να βάλω foundation με ένα τόσο μικρό πινέλο, αλλά είναι ιδανικό για concealer κάτω από τα μάτια, έτσι όπως είναι flat.
Και το επόμενο πινελάκι είναι για, λέγεται mini shading brush, είναι πάρα πολύ μικρό, στην ουσία μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε κάποιες λεπτομέρειες. Εγώ σήμερα έχω χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο για να κάνω, για να βάλω σκιά στα κάτω μου βλέφαρα, με βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα μικρά πινελάκια και μπορείτε να έχετε, δηλαδή αν έχετε μια σκιά μέσα στη τσάντα σας, νομίζω ότι χρειάζεται και ένα πολύ μικρό πινελάκι, με αυτό μπορείτε να βάλετε και στο, στο κινητό βλέφαρο να απλώσετε σκιά, μπορείτε να κάνετε κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες, μια μικρή γωνία ας πούμε, ή να βάλετε σκιά στα κάτω σας τα βλέφαρα. Και εγώ έτσι όπως είναι, μέσα σε αυτό το τσαντάκι που ήρθανε, βρίσκονται μέσα στο νεσεσεράκι μου, μέσα στην τσάντα μου. Αυτά τα 5 που σας έδειξα, το σετάκι, το μίνι και τα άλλα 4 πινέλα, είναι τα πινέλα του διαγωνισμού. Οπότε αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, μπορείτε να πάτε στη σελίδα μου στο Facebook και να δείτε τους όρους για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Προχωράω με τα μονά πινέλα και για το τέλος έχω αφήσει τα σετ. Λοιπόν, τα δύο επόμενα που έχω να σας δείξω ανήκουν στην καινούργια σειρά των Real Techniques, τα οποία ονομάζονται Bold Metals, τα οποία είναι πολύ πιο ακριβά από την κλασική σειρά. Συγκεκριμένα η Samantha Chapman που έχει σχεδιάσει αυτά τα πινέλα έχει πει πως η συγκεκριμένη σειρά είναι η look σειρά, είναι η κυριλέ σειρά να το πούμε, των Real Techniques. Η άλλη σειρά, η αυτή που ξέρουμε με τα μοβ και τα κίτρινα πινέλα, είναι η basic, είναι η σταθερή, θα είναι πάντα εκεί πέρα, δεν είναι ούτε limited edition ούτε τίποτα. Απλά τα κορίτσια θέλανε να βγάλουν και κάποια πιο high-end πινέλα, γι' αυτό κιόλας είναι πιο ακριβά. Νομίζω ότι εάν πιάσετε στα χέρια σας συγκεκριμένα πινέλα θα καταλάβετε γιατί είναι πιο ακριβά. Καταρχάς, μόνο το χερούλι είναι πολύ πιο βολικό στο χέρι, είναι πολύ πιο... Δηλαδή όταν το πιάνω πραγματικά νομίζω ότι ζωγραφίζω στο πρόσωπό μου έτσι όπως είναι το χερούλι. Είναι πάρα πολύ προσεγμένο από το χρώμα, από το οτιδήποτε, ακόμα και οι τρίχες είναι ελαφρώς πιο απαλές από την κλασική σειρά. Γενικά μπορείς να καταλάβεις γιατί υπάρχει διαφορά στην τιμή. Τα συγκεκριμένα πινέλα φαίνονται ότι είναι πολύ πιο προσεγμένα, έχουν πολύ μεγαλύτερη δουλειά επάνω τους, οπότε είναι λογικό να είναι και πιο ακριβά. Λοιπόν, έχω το 301 το οποίο ονομάζεται Flat Contour Brush, με το οποίο μπορείτε να κάνετε κοψίματα, γιατί έτσι όπως είναι flat και μακρόσθενο, ταιριάζει απόλυτα στο πρόσωπο, δηλαδή μπορείτε να βρείτε κατευθείαν εδώ πέρα ακριβώς που είναι το κόκαλό σας και να τραβήξετε τη γραμμή, είτε με πουδρένια είτε με κρεμώδη προϊόντα, το έχω χρησιμοποιήσει και με τα δύο και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στην αρχή δεν με βόλευε καθόλου για να σβήνω με το συγκεκριμένο πινέλο, αλλά πλέον το έχω δουλέψει και με βολεύει, δηλαδή στην αρχή πηγαίνω όταν είναι έτσι και σχηματίζω το κόψιμο, να το πούμε, και μετά πηγαίνω, το γυρνάω κάθετα και αρχίζω και το σβήνω με αυτή τη φορά. Το επόμενο πινέλο από την Bold Metal σειρά, η οποία το συγκεκριμένο είναι σε ασημή, ενώ το προηγούμενο που σας έδειξα είναι Rose Gold, είναι το νούμερο 200, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι πινέλο για τα μάτια. Εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά για τα μάτια, το χρησιμοποιώ μόνο για το concealer και το χρησιμοποιώ και όταν βάφω εμένα και όταν βάφω άλλους. Το βρίσκω ιδανικό για να σβήνω το concealer και γενικότερα για να σβήνω όλα τα σημεία τα οποία έχω φωτίσει στο πρόσωπό μου, δηλαδή όταν βάζω concealer εδώ πέρα σε σχήμα τρίγωνο, όταν βάζω εδώ πέρα, όταν γενικότερα κάνω φωτοσκιάσεις. Είναι το μοναδικό πινέλο που με βολεύει να τα σβήνω, κάνει πάρα πολύ γρήγορα τη δουλειά μου. Και γενικότερα όλα τα πινέλα Real Techniques, αλλά και συγκεκριμένα τα καινούργια, τα Bold Metals, έχουν τρομερά ωραίο κόψιμο, τα βρίσκω πάρα πολύ προσεγμένα. Και το επόμενο πινέλο είναι το Face Expert Brush. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για αυτό το πινέλο, είναι το πρώτο πινέλο Real Techniques που απέκτησα στη ζωή μου πριν 2,5-3 χρόνια και είναι και το πινέλο που βλέπετε από το πρώτο κιόλας βίντεο να χρησιμοποιώ. Εμένα με βολεύει μόνο για το foundation, αν και τα συγκεκριμένα, τα οποία είναι καμπούκι πινέλα, ανοίξει τη φιλοσοφία των καμπούκι, δηλαδή έχει πάρα πολύ πυκνές τρίχες και είναι κάπως πιο σταθερό, κάπως πιο σκληρό. Και όταν λέω σκληρό δεν εννοώ στις τριχούλες, οι τρίχες είναι πάρα πολύ απαλές, απλά δεν λυγίζει γιατί ακριβώς είναι πάρα πολύ πυκνό. Όπως π.χ. εδώ πέρα βλέπετε το πινέλο πούδρα, το οποίο είναι ένα φουντωτό, ένα fluffy πινέλο, ενώ το συγκεκριμένο, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ πυκνό, δεν πάνε έτσι οι τριχούλες. Παρ' όλα αυτά είναι και αυτό εξίσου απαλό. Τα συγκεκριμένα πινέλα, τα καμπούκι, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για τοποθέτηση προϊόντος, αλλά και για σβήσιμο, δηλαδή μπορείτε να βάλετε foundation, μπορείτε να βάλετε πούδρα, κάποια κοπέλα μπορεί να τη βολεύει ρούζ, είτε κρεμώδες, είτε σε πουδρένια μορφή, bronzer. Είναι ανάλογα πραγματικά πώς θα βολέψει το χέρι του καθενός για να το χρησιμοποιεί. Εγώ είναι το αγαπημένο πινέλο για foundation ever και να σας πω πως σε αυτά τα 2,5-3 χρόνια έχει πληθεί,
Σκεφτείτε ότι πλένετε τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα ή τουλάχιστον κάθε 10 μέρες. Δεν έχει χάσει ποτέ, δεν έχω δει να χάνει καμία τρίχα του, δεν έχει χάσει την απαλότητά του, δεν έχει χάσει την απόδοση του σαν πινέλο. Είναι εξαιρετικό, το προτείνω σε όλους. Και περνάω στο τελευταίο μεμονωμένο πινέλο που έχω και μετά πάμε για τα σετ. Είναι ένα πινέλο το οποίο το είδατε και στο τελευταίο μου βίντεο με αγαπημένα. Είναι το Silicon Liner Brush, το οποίο είναι για να βάζεις eyeliner. Αυτό το ιδιαίτερο που έχει είναι πως δεν έχει τριχούλες, αλλά είναι από σιλικόνη, οπότε οι τριχούλες δεν κουνιούνται και είναι πάρα πολύ σταθερό για να κάνετε την τέλεια γραμμή eyeliner. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι το αγαπημένο μου και το μοναδικό πινελάκι που χρησιμοποιώ για eyeliner. Εάν χρησιμοποιείτε eyeliner σε gel μορφή και ψάχνετε ένα πολύ καλό πινέλο, σας το προτείνω 100%. Το πρώτο set για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το starter set, το οποίο είναι για τα μάτια. Αποτελείται από 5 πινέλα, αλλά αυτή τη στιγμή έχω 4 γιατί το ένα δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω άμα το έχασα ή άμα βρίσκεται κάπου μέσα στο χαμό του σπιτιού μου, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Το ένα πινέλο είναι πινέλο για τα φρύδια. Το συγκεκριμένο set νομίζω ότι καλύπτει 100% ένα μακιγιάζ ματιών και φρυδιών. Αυτό είναι για τα φρύδια, αλλά εγώ το έχω χρησιμοποιήσει και για να βάλω σκιά στα κάτω μου βλέφαρα, γιατί με βολεύουν τα πινέλα που είναι έτσι λοξά για τα κάτω βλέφαρα. Το επόμενο είναι το Base Shadow Brush, δηλαδή είναι ένα πινελάκι με το οποίο μπορείτε να βάλετε σκιά στο κινητό σας βλέφαρο. Εγώ το χρησιμοποιώ και για να βάλω και σκιά κάτω από το φρύδι. Το επόμενο πινέλο είναι ένα πινέλο για blending. Στην ουσία είναι ένα μικρό καμπούκι πινέλο και είναι αυτό που έχω χρησιμοποιήσει σήμερα για να δέσω τις σκιές μου, για να σβήσω τις σκιές μου στα μάτια. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κανένα άλλο blending πινέλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω πως εγώ έχω μικρά μάτια. Όταν λέω ότι έχω μικρά μάτια, εννοώ πως έχω μικρές αποστάσεις στα μάτια, δηλαδή δεν κάνω blending λες και βάφω τοίχο, θέλω πολύ συγκεκριμένες κινήσεις, αλλιώς ξεφεύγει πάρα πολύ από το μάτι μου γιατί έχω πολύ μικρές αποστάσεις. Και ενώ είναι ένα αρκετά μεγάλο πινέλο δηλαδή για blend, εγώ μπορώ και κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου χωρίς να ξεφεύγω, οπότε φαντάζομαι πως αφού μπορώ να το κάνω εγώ, τότε μπορείτε να το κάνετε και όλες, και ειδικά αν έχετε μεγαλύτερες αποστάσεις στα μάτια σας από μένα. Μετά, το πινέλο που έχω χάσει ήταν και από τα πολύ αγαπημένα μου στο συγκεκριμένο set. Είναι ένα μικρό πινέλο με το οποίο μπορείτε να κάνετε λεπτομέρειες, μπορείτε να βάλετε π.χ. highlighter εδώ στην εσωτερική γωνία, μπορείτε να βάλετε σκιά στα κάτω βλέφαρα, μπορείτε να κάνετε πιο έντονη την κόχη του ματιού σας. Πολύ ωραίο πινέλο και πραγματικά θα προσπαθήσω να το βρω. Και το πέμπτο πινέλο που έχει το set είναι ένα fine liner brush, δηλαδή μπορείτε να βάλετε eyeliner, μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Εγώ σήμερα βέβαια το έχω χρησιμοποιήσει για να βάλω κραγιόν, οπότε γενικότερα όπως σας είπα αυτά τα πινέλα είναι πραγματικά πώς θα βολέψει το χέρι του καθενός για να τα δουλέψει. Επόμενο set είναι το NYX Pix, το οποίο είναι η NYX, είναι η αδερφή της Samantha και έβγαλε τη συγκεκριμένη σειρά, το συγκεκριμένο σετάκι, το οποίο είναι σε ασημή συσκευασία και μακάρι να ήταν όλα στη συγκεκριμένη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ασημή. Λοιπόν, έχει ένα πινέλο το οποίο ονομάζεται Cheek Brush, δηλαδή είναι για τα μάγουλα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο να βάζω πούδρα κάτω από τα μάτια, δεν ξέρω γιατί, για κάποιο λόγο με έχει βολέψει πάρα πολύ να βάζω πούδρα κάτω από τα μάτια με το συγκεκριμένο, αλλά σήμερα το έχω χρησιμοποιήσει για να κάνω τα κοψίματά μου, οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι και αυτό είναι ένα πολύ διάστατο πινέλο. Μπορείτε αν θέλετε να βάλετε πούδρα σε όλο το πρόσωπο, πούδρα κάτω από τα μάτια, να βάλετε ρούζ, είτε να βάλετε bronzer, πάρα πολύ απαλό και αυτό. Το επόμενο πινέλο προσώπου που έχει, γενικά το set έχει να σας πω 3 πινέλα ματιών και 2 προσώπου. Λοιπόν, το δεύτερο πινέλο προσώπου που έχει είναι το δίτριχο. Το τελευταίο διάστημα έχω πάθει μια ψύχωση, έχει 2 μήνες, με τα δίτριχα πινέλα. Ό,τι και να κάνω στο πρόσωπό μου, αμέσως παίρνω ένα δίτριχο και κάνω πολύ καλύτερο σβήσιμο. Και στο τέλος, αφού τελειώσω όλο το μακιγιάζ μου, παίρνω ένα μεγάλο δίτριχο. Συνήθως παίρνω αυτό και ξεκινάω και τα σβήνω όλα και πραγματικά δένουν όλα υπέροχα μεταξύ τους, γιατί όταν βάφομαι πάρα πολύ που βάζω foundation, βάζω από πάνω πούδρα, βάζω από πάνω ρούζ, highlighter και bronzer, κάπου όλα αυτά τα βλέπεις και μου αρέσει να παίρνω ένα δίτριχο και να τα κάνω πάρα πολύ καλό σβήσιμο και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις που ξεκινάει το ένα, που ξεκινά και που τελειώνει το άλλο, δηλαδή να δένουν απίστευτα μεταξύ τους. Γενικά τα δίτριχα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για τοποθέτηση, όχι μόνο για σβήσιμο επειδή τα χρησιμοποιώ εγώ για σβήσιμο, και επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για να απλώσετε το foundation. Απλά με τα δίτριχα αυτό που δεν έχουμε κάλυψη, δηλαδή αν δεν έχετε ιδιαίτερες ατέλειες και απλά θέλετε μια ομοιομορφία, μπορείτε να απλώσετε με ένα δίτριχο το foundation και γενικά θα φαίνεται πάρα πολύ και θα το νιώθετε πάρα πολύ ελαφρύ στο πρόσωπό σας, γιατί είναι ένα πινέλο το οποίο δεν χτίζει το πρόσωπο, αν καταλαβαίνετε τι λέω.
Και τώρα έχω εδώ πέρα να σας δείξω τα τρία πινελάκια ματιών. Το ένα είναι για eyeliner, το οποίο είναι λίγο στραβό γιατί, εντάξει, το καημένο υπέφερε, το έκλεισα σε μια πόρτα και που ζει και που στράβωσε μόνο τόσο, πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Εγώ περίμενα να έχει γίνει 1000 κομμάτια, οπότε έχει ένα πινελάκι λοξό μικρό για να βάζετε eyeliner. Μετά έχει ένα πινελάκι το οποίο μπορείτε να βάλετε σκιά σε όλο το κινητό βλέφαρο, μπορείτε να βάλετε σκιά κάτω από το φρύδι. Και το τελευταίο πινελάκι που έχει είναι ένα μικρό φουντωτό το οποίο είναι λοξό. Και εγώ το χρησιμοποιώ έτσι, με αυτή τη φορά, για να σβήσω σκιές στην κόχη του ματιού μου. Το επόμενο set αποτελείται από μόλις τρία πινέλα και ονομάζεται Travel Essentials. Δεν ξέρω γιατί το ονόμασαν έτσι. Πάντως τα πινέλα είναι κανονικό μέγεθος. Δεν είναι μικρά όπως εκείνα που σας έδειξα, που είναι πραγματικά Travel Essentials. Λοιπόν, το αγαπημένο μου από όλο το set είναι το Multitask Brush. Ένα πάρα πολύ απαλό, μεγάλο πινέλο προσώπου, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και για να βάλετε ρούζ και για να βάλετε πούδρα και για να κάνετε κοψίματα. Εμένα με έχετε δει να το χρησιμοποιώ και για να απλώσω foundation, και αυτό γιατί παρακολουθώ τη Lauren Curtis, η οποία είναι η νούμερο ένα YouTuber από Αυστραλία, η οποία χρησιμοποιεί μόνο το συγκεκριμένο πινέλο για να απλώσει foundation, και το είδα από εκείνη και ξεκίνησα να το κάνω κι εγώ. Το επόμενο είναι το foundation brush. Εμένα γενικά δεν με βολεύουν τα συγκεκριμένα πινέλα foundation, με βολεύουν μόνο για να βάζω, για να απλώνω το concealer, γιατί γενικότερα δεν με βολεύουν τα flat πινέλα, προτιμώ ή τα καμπούκι ή τα φουντωτά πινέλα. Και το τρίτο και τελευταίο ονομάζεται Doom Shadow Brush. Εγώ το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ για την κόχη του ματιού μου, για να κάνω λεπτομέρειες, να βάλω σκιά εκεί πέρα, να κόψω το μάτι καλύτερα. Εννοείται μπορείς να βάλεις και σκιά στο κινητό βλέφαρο με το συγκεκριμένο. Επίσης, καμιά φορά το συγκεκριμένο το χρησιμοποιώ για να σβήνω και να κάνω σμόκι τα κάτω μου βλέφαρα. Και το τελευταίο πινέλο που έχω να σας δείξω είναι νομίζω το πιο δημοφιλές από όλα. Είναι το Core Collection, το οποίο αποτελείται από 4 πινέλα. 3 πινέλα προσώπου και ένα πινελάκι μικρό ματιών, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχω να σας δείξω, δεν ξέρω που είναι. Το έχω χάσει μάλλον. Τα πινέλα προσώπου που έχει είναι το Buffing Brush, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και για να απλώνετε foundation και για να κάνετε και για ρούζ και για bronzer. Για πούδρα ποτέ δεν με βόλεψε το συγκεκριμένο πινέλο. Το επόμενο ονομάζεται Pointed Foundation Brush και όπως καταλαβαίνετε εγώ δεν συμπαθώ καθόλου τα flat πινέλα. Μου αρέσουν είτε να είναι καμπούκι είτε να είναι φουντωτά. Τα flat πινέλα τα χρησιμοποιώ μόνο για να σβήσω concealer ή για να βάλω, ας πούμε, primer. Και το τρίτο πινέλο προσώπου που έχει είναι το contour brush, το οποίο έρχεται εδώ πέρα και δένει πάρα πολύ ωραία στα ζυγωματικά μας για να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα κοψίματα και για να μην ξεφύγουμε από εδώ και από εκεί. Εμένα το συγκεκριμένο πινέλο με έχει βολέψει καθαρά και μόνο για να κάνω κοψίματα, και καμιά φορά αν είναι καθαρό επίσης μπορώ να βάλω και highlighter εδώ πέρα στα ζυγωματικά μου. Οπότε για μένα είναι ένα πινέλο το οποίο το χρησιμοποιώ καθαρά για φωτοσκιάσεις. Και εδώ πέρα έχει τελειώσει αυτό το βίντεο. Νομίζω ότι έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο γιατί είχα πολλά πινέλα να σας δείξω. Σε γενικές γραμμές να σας πω πως για μένα είναι πινέλα αλφα ποιότητα, τα προτείνω όπως σας είπα και για επαγγελματική αλλά και εννοείται για προσωπική χρήση. Νομίζω ότι όποια κοπέλα έχει κάποιο πινέλο Real Techniques θα το χαρεί πάρα πολύ στο μακιγιάζ της και θα δημιουργήσει πάρα πολύ, γιατί όπως σας έδειξα τα περισσότερα πινέλα δεν μένουν μόνο σε μία δουλειά, αλλά μπορείτε να κάνετε 2 και 3 δουλειές. Αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Καλή επιτυχία σε όλους όσους πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για τα πινέλα που έδειξα στην αρχή, συγγνώμη. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!